Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Άμπολο Sport, εδώ παραμένουμε στο γήπεδο του Χολαργού και στην προπόνηση της ομώνυμης ομάδας. Μαζί μας τώρα ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Μάνος Σταμπουλής. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ιδανικά ξεκίνησε η σεζόν για το Χολαργό. Πολύ μεγάλη νίκη, έτσι, στο γήπεδο του Ελληνικού στα Σούρμενα με 1-0. Ιδανικά και ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη αποχή που είχαμε λόγω της κατάστασης που επικρατεί μετά από 7 μήνες που επιστρέψαμε στα γήπεδα. Το να ξεκινάς με το δεξί και απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο και στην έδρα του είναι πολύ σημαντικό. Ποιος θα είναι ο στόχος δηλαδή της ομάδας, είναι φέτος υψηλός ο στόχος? Πάντα ο στόχος του Χολαργού είναι ψηλά. Φέτος ειδικά πιστεύω ότι ο στόχος είναι, αν όχι άνοδος, πρώτη, δεύτερη θέση, εκεί ψηλά. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Από την πρώτη μέρα, από 5 Αυγούστου, όλοι εδώ πέρα. Μας στηρίζουν στους αγώνες, στα φιλικά, στις προπονήσεις, ό,τι χρειαζόμαστε είναι εδώ. Τα πάντα. Ωραία. Και πώς είναι και η συνεργασία σου και με τον προπονητή, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο? Είναι ένας νέος άνθρωπος, φιλόδοξος, πρώτη του χρονιά στην Αλφα Αθήνας. Νεαρός σε ηλικία, κοντά στα δικά μας θέλω, οπότε είναι άψογη με όλα τα παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εμβόλυμα τώρα το μάτς Κυπέλλου με την Αργυρούπολη και μετά ακολουθεί το ντέρμπι με την Αγία Παρασκευή. Κοιτάμε τώρα να ετοιμαστούμε πρώτα για το μάτς του Κυπέλλου, προφανώς, γιατί τα κοιτάμε όλα, δεν μας νοιάζει πρωτάθλημα Κύπελλο, πάμε για όλα τα παιχνίδια. Να φύγει η Τετάρτη και μετά προετοιμαζόμαστε Πέμπτη Παρασκευή για το μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου. Λοιπόν, ποιο είναι το δικό σου μήνυμα, εσύ τι θες να πεις στους φιλάθλους του Χολαργού, τι να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα? Από την ομάδα τα καλύτερα, προετοιμαζόμαστε από την πρώτη μέρα για κάτι καλό, να έρχονται, να μας βλέπουν, να μας χειροκροτάνε, να στηρίζουν και όλα θα έρθουν. Πάντως βλέπω ότι είστε μια παρέα, δηλαδή ο ένας πειράζει τον άλλον. Αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας, έτσι δεν είναι? Είμαστε, ο βασικός χρωμός έχει κρατηθεί από πέρσι, έχουν έρθει και τα υπόλοιπα παιδιά, είμαστε όλοι ένα καλό κλίμα. Με τις πλάκες μας, με τη δουλειά μας. Μια οικογένεια πραγματικά. Ωραία. Και αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στην ομάδα. Ευχαριστώ. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και εύχομαι να μην έχουμε πάλι διακοπές και να διεξαχθεί κανονικά το πρωτάθλημα. Μακάρι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους παίχτες. Και μακάρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.